Καλησπέρα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2020. Φιλία και διαζύγιο. Παύλα, διαζύγιο από φιλία. Θέκλα μου καλή καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα προσπεράσω τις ευχές και τα καλά λόγια γιατί ξέρεις εσύ πως τα έχεις από όλους εμάς. Σε ευχαριστώ. Και θα περάσω κατευθείαν στο θέμα της επιστολής μου, το οποίο έχει δύο ερωτήματα και αφορά τη φιλία. Η ηλικία η δική μου και το φίλο μου είναι κοντά στα 35. Άρα είσαστε μια παρέα από ανθρώπου 35 άριδε. Είσαστε μια παρέα με 35 άρε. Γυναικεία παρέα νομίζω είστε. Πρόσφατα στην παρέα έπεσε και το πρώτο διαζύγιο. Συγκεκριμένα κάποια φίλη χώρισε ενώ δεν ήθελε να χωρίσει και ούτε το έβλεπε να έρχεται. Το ερώτημα είναι το εξή. Πώ μπορούμε να είμαστε δίπλα τη. Η ίδια έχει μεγάλη άρνηση για το γεγονό και προσπαθεί να το δουλέψει. Ευτυχώ ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και όντω τη βοηθάει. Και πολλέ φορέ νομίζω ότι τη μιλάμε ίσω πιο σκληρά προκειμένου να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, Πώ πρέπει να συμπεριφερθούμε, Συμπεριφέρεστε άψογα. Είστε εκεί για τη φίλη σα, Τι να ακούτε, αλλά τη δίνετε μια ρεαλιστική ανατροφοδότηση, Τη μιλάτε σκληρά προκειμένου να επανέλθει στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω ο άνδρας τη την άφησε. Ο άνδρας τη είπε να χωρίσουν, ενώ αυτή δεν ήθελε να χωρίσουν. Είναι τελειωτικό αυτό το πράγμα. Τη το έκανε ξεκάθαρο. Και αυτή, υποθέτω από αυτά που γράφει, ότι είχε ψευδεστεί ότι μπορεί να επιστρέψει πίσω, μπορεί να αλλάξει γνώμη ο άνδρα τη κλπ. 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 Καλά κάνετε και τις λέτε αλήθειες, οι πραγματικοί φίλοι δεν είναι αυτοί που μας χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν είναι αυτοί που μας λένε αυτά που νομίζουν, που νομίζουν ότι θέλουμε να ακούσουμε προκειμένου να είναι αρεστοί σε μας. Οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί που είναι εκεί, ακούν τον πόνο μας, μας στηρίζουν, αλλά μας λένε και την αλήθεια για να μας βοηθήσουν να γλιτώσουμε από σκοτεινά μονοπάτια. Γιατί είναι πολύ σκοτεινό μονοπάτι μετά από ένα χωρισμό. Μετά που ένα άνδρας, για παράδειγμα, αποφασίζει τελεσίδικα να χωρίσει τη γυναίκα του, έστω και αν αυτή δεν θέλει να χωρίσει, και που ίσω έχει προχωρήσει και παρακάτω, δεν ξέρω, ίσως να συμβαίνει και αυτό σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σκοτεινό μονοπάτι μια γυναίκα να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την τελεσίδικη απόφαση του ενδιαστάσει πλέον ζύγου τη και... Που στο μέλλον θα γίνει και πρώην σύζυγο, του θα βγει και το διαζύγιο, να μπει στη διαδικασία είτε να του κάνει ψυχολογικό πόλεμο για να γυρίσει πίσω, είτε να χρησιμοποιήσει τα παιδιά με την απειλή τη γονική αποξένωση για να τον κάνει να γυρίσει πίσω και να μπει σε καταστάσει οι οποίε δεν είναι αξιοπρεπεί και δεν είναι ωφέλιμε για την ψυχή τη τη Άρα, οι φίλε τη τι σώζεται σε αυτή την περίπτωση με το να τη συστήσετε να κάνει ψυχοθεραπεία και με το να τη λέτε σκληρέ αλήθειε. Shit happens, life happens εκεί που δεν το περίμενε η φίλη σα, τελείωσε ο γάμο τη. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά του εκεί που δεν το περιμένουν. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι χάνουν την υγειά του εκεί που δεν το περιμένουν. Έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώ έχει ανατροπέ. Κάποιε φορέ ευχάριστε και είναι υπέροχο. Κάποιε φορέ δυσάρεστε και είναι δύσκολο. Όμω οι πραγματικοί φίλοι είμαστε δίπλα και στηρίζουμε το φίλο μα και δεν του χαϊδεύουμε τα αυτιά. Του δείχνουμε αγάπη και συνέστηση, αλλά του μιλάμε και ρεαλιστικά, ούτως ώστε να το βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει στο πένθος, να ξεπεράσει το πένθος με ένα υγιή τρόπο και να μην μείνει σε μια παρατεταμένη περίοδο πένθους που να πενθά για το υπόλοιπο της ζωής της έναν άνδρα ο οποίος τη χώρισε. Θυμηθείτε το, το περιστατικό με την κυρία στο κομμωτήριο πριν τόσα χρόνια που μου έλεγε για πριν 30 χρόνια σε ένα άλλο βλόγ πρόσφατα για αυτή που της έκλεψε τον άνδρα και 30 χρόνια μετά δεν είχε άλλη κουβέντα να πει. Δεύτερο ερώτημα. Τι γίνεται όταν κατά την πάροδο των χρόνων καταλαβαίνεις ότι κάποιοι φίλοι σου έχουν διαφορετική νοοτροπία από εσένα, με αποτέλεσμα στις συζητήσεις να σε κοιτάνε σαν να είσαι από τον Άρη ή εσύ να τους κοιτάς σαν να είναι εκείνη από άλλο πλανήτη. Δηλαδή σε κοιτάνε σαν εξωγήνεο ή τους κοιτάς σαν εξωγήνους. Αγάπη και κατανόηση ναι μεν υπάρχει κατέρωθεν, αλλά κάποιες φορές αισθάνομαι ότι με τραβάνε πίσω τα δικά τους κόμπλεξ, λες και δεν φτάνουν τα δικά μου από μόνα τους. Τι κάνει σε αυτέ τι περιπτώσει, Παίρνει διαζύγιο ή όχι. Σε αυτέ τι περιπτώσει, εφόσον υπάρχει αγάπη και κατανόηση και από τι δύο πλευρέ, κατά τη γνώμη μου δεν παίρνει διαζύγιο, απλώ ε, συμφωνεί με του φίλου σου να διαφωνήσει. Δηλαδή, αν κάποια κουβέντα, μια, έχετε μια συζήτηση και εκφράζει ο φίλο σου, οι φίλοι σου στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σου, οι φίλε σου, απόψει οι οποίε σε, σε ρίχνουν ψυχολογικά και σε πάνε πίσω λόγω φοβιών, κόμπλεξ κτλ. Μπορείς να πεις ότι παρακαλώ δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί δυσκολεύομαι και εγώ ήδη με αυτό το θέμα, άρα δεν θέλω να το συζητήσουμε γιατί διαφωνούμε και θα νιώσω άσχημα, μπορεί να σας μιλήσω άσχημα, μπορεί να μιλήσετε άσχημα, για το καλό της φιλίας μας, ας μην συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις των πολύχρονοφιλίων, φιλίων σε αυτές τις περιπτώσεις μια πολύχρονη φιλία που σε κάποια φάση αντιλαμβάνεται κάποιο ότι δεν ταιριάζει με τον άλλον. Μπορούν αυτέ οι φιλίε να παραμείνουν φιλίε αγαπητικέ, αλλά να μην είναι φόλη τη ύλη. Να είναι φιλίε για να βγούμε μια φορά κάθε τόσο να πιούμε ένα καφέ, να πούμε τα νέα μας, αλλά όχι να συζητάμε τα πράγματα στο οποία διαφωνούμε. Και έχουμε και update από τη φίλη πρόσφατο. Η φίλη τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα. Η φίλη που χώρισε δεδομένων των συνθηκών. Η καραντίνα βέβαια δεν βοηθάει γιατί ο πρώην πηγαίνει σπίτι τη αναγκαστικά για να βλέπει τα παιδιά και αυτό τη φέρνει μνήμε και φοβάμαι μην μπερδευτεί ξανά. Εφόσον κάνει ψυχοθεραπεία, ε, δεν, θα, δεν, δεν είναι εύκολο να μπερδευτεί. Δώστε να δει. Στείλε Στείλετε να δει και το βιντεάκι που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη δεν κάνω λάθο που ρωτούσε μια φίλη να φέρω, τον πίσω, να φέρω τον, πίσω, τον πίσω, να φέρω πίσω τον πρώην άντρα μου επ' ευκαιρία της καραντίνας. Ε, η καραντίνα και η πανδημία του κορονοϊού μας κάνει όλους ευάλωτους, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε πισοδρομίσματα. Μακάρι να μην πισοδρομήσει. Δεύτερο, εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, οπότε σιγά σιγά θα τακτοποιηθούν τα δικά μου θέματα και πώς μπορώ να διαχειριστώ τις καταστάσεις. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Τρίτο, προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με το να σε παρακολουθώ και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα στην Ιντερνετική παρέα μα. Σου στέλνω απομακρυσμένε και αποστηρωμένε αγκαλιέ. Έχει και από μένα την αγάπη μου και τη φιλία μου και τι απομακρυσμένε και αποστηρωμένε αγκαλιέ. Οι διαδικτυακέ είναι πάντοτε απομακρυσμένε και αποστηρωμένε, αλλά μπορούν να έρχονται και πάρα πολύ κοντά. Φίλοι, είσαι 35 χρονών. Τα 35, έτσι όπως τα έχω βιώσει εγώ προδεκαετίας, είναι ωραία χρόνια. Είναι η χρονιά νομίζω, 35-36, εκεί που συνειδητοποιείς πλέον ότι είσαι παιδί. Είσαι νέα, εξακολουθεί να είσαι νέα, αλλά συνειδητοποιείς ότι πλησιάζει προς τα 40, άρα πλέον είσαι ενήλικας. Mm. Γιατί μπορούμε έτσι λίγο να το παίζουμε μικρούλες και νεαρούλες, και νεαρούλες και νεαρούλιδες και μέχρι τα 35 μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Από τα 35 και πάνω αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι πλέον μεγάλωσα, πλέον δεν είμαι παιδί των παιδιών, το γονιό μου, πλέον είμαι πρώτα απ' όλα μάνα των παιδιών μου αν έχω παιδιά ή πατέρα των παιδιών μου αν έχω παιδιά, είμαι κύριος του εαυτού μου αν δεν έχω παιδιά. Λοιπόν, ε, και στα 35 γίνονται αρκετά ξεκαθαρίσματα, τα οποία δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Σου λέω από προσωπική πείρα ότι η ζωή μετά τα 40 είναι πολύ καλύτερη από τη ζωή πριν από τα 40. Γιατί είμαστε, είμαστε ακόμη νέοι μετά τα 40, είμαστε κατασταλλαγμένοι, τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας όσοι τολμήσαμε να κάνουμε αυτό το υπέροχο δώρο της ψυχοθεραπείας στον εαυτό μας και μπορούμε, ε, όντα ακόμη νέοι, όντες ακόμη νέοι, να και ούσες ακόμη να, χρησιμοποιη... να, να περάσουμε όμορφα και δημιουργικά α, τα επόμενα χρόνια, έχοντας και την πείρα ενός μεγαλύτερου ανθρώπου και τη γνώση του τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, αλλά ακόμη και την νεότητα. Έχεις την αγάπη μου και εσύ και όλη η παρέα σου. Καλό βράδυ.